Με το ρεύμα του Σταμάτη θα πρέπει να καλλιεργήσουμε. Έχω δει. Να μα τα κόψετε κιόλα. Να σε καλά. Τι στην πόρτα. Έλα, ρε κομμαγιά μου. Είναι για την καλή μου. Γιατί κάνει καλέ. Την επόμενη θα βάλετε σανό. Και γάλα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της αντιπροσωπείας μας στην Αθήνα και εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε την κατάσταση προκειμένου να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Ήρθαμε εδώ συμβολικά σήμερα στη ΔΕΗ, αποκλείζουμε τον δρόμο και δίνουμε το στίγμα πρώτα απ' όλα της πολύ ακριβής ενέργειας σε όλες τις παραγωγές και που ανεβάζουν εξωφρενικά το κόστος καλλιέργειας. Αλλά ιδιαίτερα θα πω αυτή τη στιγμή ότι η πατάτα της Μεσίνης, η οποία αυτόν τον καιρό πρέπει να ποτίζεται κάθε βράδυ με τους πάγους και με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι πάνω στο φόρτε της και θέλει το ρεύμα οπωσδήποτε και εμείς έχουμε και καταγγελίες ότι κόβονται αγροτικά ρεύματα και αυτό είναι πράγμα το οποίο ουσιαστικά ξεκληρίζει οικογένειες, τις πετάει εκτός παραγωγής. Γιατί ωραία, και να χρωστάει ένα ποσό ένας άνθρωπος από τη στιγμή που θα του κοπεί το ρεύμα σταματάει να καλλιεργεί, όχι μόνο να αποπληρώσει αυτό το ποσό που χρωστάει δεν μπορεί, αλλά ουσιαστικά γίνεται και έρμεο του έμπορα που χρωστάει, του γεωπόνου και οποιοδήποτε άλλο. Είναι, το καταγγέλνουμε εδώ, δεν πρέπει να κόβεται κανένα ρεύμα, όχι μόνο αγροτικό, αλλά ιδιαίτερα το αγροτικό και ιδιαίτερα αυτό το καιρό που χρειαζόμαστε το ρεύμα για να ποτίσουμε και να καλλιεργήσουμε. Συνολικά, με τι θα είσαστε ικανοποιημένοι σήμερα, τι θέλετε να ακούσετε από την κυβέρνηση? Εμείς από την κυβέρνηση συνολικά ζητάμε το να πραγματευτεί για αρχικά όλα μας τα αιτήματα και να δώσει μία λύση στο καθένα ξεχωριστά, γιατί όλα για μας είναι ζήτημα επιβίωσης. Δεν ξεχωρίζουμε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή το αφορολόγητο πετρέλαιο για μας είναι ένας βραχνάς ο οποίος πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, το φθηνό ρεύμα που λέμε τώρα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, η απαλλαγή του ΦΠΑ σε αγροεφόδια και σε λοιπάσματα πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε να αφήσουμε έξω από την κουβέντα. Όλα αυτά τα προβλήματα, ιδιαίτερα όσο αφορούν το κόστος παραγωγής, είναι για μας θέμα επιβίωσης και συνέχειας της καλλιέργειας. Αλλά και τα υπόλοιπα αιτήματα που έχουμε, δηλαδή της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος, όπως για τη χαμένη σταφίδα που είναι 4 χρόνια τώρα καλλιέργητη και η οποία δεν παίρνεται, είναι στις αποθήκες περσινές και προπέρσινες. Η αναπλήρωση εισοδήματος ουσιαστικά θα ξαναδώσει μια ανάσα στον παραγωγό να μπορέσει να βγει. Βάλτε εσείς έναν άνθρωπο να ζει 4 χρόνια τώρα χωρίς εισόδημα, για να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η ζωή. Δηλαδή, οι ίδιοι εσείς, ο κόσμος έξω, παρακολουθεί, βλέπει την ακρίβεια ότι είναι δυσβάχτατα τα πράγματα και εμείς λέμε σε έναν άνθρωπο να ζει 4 χρόνια χωρίς εισόδημα. Δηλαδή, ποιος μπορεί να το καταφέρει, δεν ξέρω. Να σας πω τον τρόπο. Αν μπορεί να ζει κάποιος χωρίς εισόδημα, να το καταφέρουμε κι εμείς. Αν δεν υπάρξει σήμερα θετική εξέλιξη στη συνάντηση, τι θα κάνουμε? Από ό,τι φαίνεται, εμείς σχεδιάζουμε τις επόμενες ημέρες έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας, θα κλιμακώσουμε, θα είμαστε ακόμα πιο δυναμικοί. Μας χαροποιεί ότι συσπυρώνονται γύρω μας νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά τα οποία έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους στον πρωτογενή τομέα και στην καλλιέργεια και θα είμαστε ακόμα πιο δυναμικοί προκειμένου να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Θα κλείσετε και δρόμους? Αν αναγκαστούμε θα κλείσουμε και δρόμους. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση θα οδηγηθούμε και εκεί. Το αφήνουμε σαν τελευταίο όπλο μας. Πιέζουμε όσο μπορούμε με άλλες καταστάσεις, αλλά δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε. Νομίζουμε ότι θα φτάσουμε και σε ακραία σημεία. Θέλω να βρεθεί ένας αρμόδιος και να μας πει πώς γίνεται τα αγροτικά προϊόντα να μειώνονται οι τιμές
εμείς να καλλιεργούμε τα δικά μας τα εφόδια να κρυβαίνουν και στην κατανάλωση να είναι πανάκριβα. Μπορεί να έρθει ένας να μας δώσει μια απάντηση εδώ και εμείς να πάμε στα σπίτια μας. Δεν έχουμε όρεξη να είμαστε μέσα στο κρύο, μέσα στον πάγο, μέσα στο χιόνι που είναι πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και να κάθονται στα μπλόκα και να είναι 2 μήνες στο δρόμο. Μπορεί να βρεθεί ένας αρμόδιος. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Να σταματήσουν οι εισαγωγές, να σταματήσουν τα ξένα προϊόντα που μπάζουν μέσα και να μπορέσουν να παράγουμε εμείς και να κατανεμούνται να φεύγουν τα δικά μας προϊόντα, να βγαίνει στην κατανάλωση. Πώς γίνεται αυτό? Όπως ένα παράδειγμα σας πω. Για το θέμα του γάλακτος. Είμαι και κτηνοτρόφος. Πώς γίνεται η παραγωγή η δική μου να μειώνεται και η παραγωγή μου με λόγω των καιρικών συνθήκων, να μειώνεται οι τιμές και στην κατανάλωση να είναι ακριβά τα προϊόντα? Πώς γίνεται? Μπορούν να έρθουν να μας το αναλύσουν αυτό, να μας πούνε τι συμβαίνει? Έχουν βγει και λένε για το λάδι. Ποιο λάδι είναι ακριβό? Είχαμε παραγωγή φέτος, γι' αυτό είναι ακριβό το λάδι. Δεν υπάρχει παραγωγή. Όταν του χρόνου έχουμε παραγωγή και τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε παραγωγή, ας δούνε οι συνάδελφοι πόσο είχε το λάδι. Ας έρθουν εδώ οι συνάδελφοι που βγαίνουν και δεν έρχονται εδώ, γιατί πραγματικοί αγρότες έρχονται. Να βρεθούν και να μας πούνε πόσο είχε το λάδι πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Και πόσο θα έχει τις επόμενες χρονιές. Αν έχει η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλαδίτσα μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Και γι' αυτό είμαστε στο δρόμο. Και θα είμαστε. Εάν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη σήμερα... Αν δεν υπάρξει θετική εξέλιξη θα κλιμακώσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάνω στα σπίτια μας δεν πρόκειται να πάμε, γιατί είμαστε μαθημένοι στο ξενύχτη και στη δουλειά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ μας φαίνεται παιχνιδάκι. Έχει χορτάσει το κορμί μας και το πετσί μας από αυτά. Δεν κουραζόμαστε. Εμείς θα πληρώσουμε.